Πρίμα. Σελίδα 1080 είναι από την επιστολή του Ιωάννου, την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, κεφάλαιο Α. Σελίδα 1080, πρώτη επιστολή του Ιωάννου και από το πρώτο κεφάλαιο. Εκείνο το οποίο ήτο απ' αρχής, το οποίο οικούσαμεν, το οποίο είδομεν με τους οφθαλμούς ημών, το οποίο εθεωρήσαμεν και οι χείρες ημών εψηλάφισαν περί του λόγου της ζωής. Και η ζωή εφανερώθη και είδομεν και μαρτυρούμεν και απαγγέλωμεν προς εσάς την ζωή την αιώνιον ή της ήτο παρά το Πατρί και φανερώθη εις ημάς. Εκείνο το οποίο είδομεν και οικούσαμεν απαγγέλωμεν προς εσάς, δια να έχετε κι εσείς κοινωνία με θυμών. Και η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Και ταύτα γράφομεν προς εσάς, δια να είναι πλήρης η χαρά σας. Και αυτή είναι η επαγγελία την οποία νικούσαμεν από αυτού και αναγγέλωμεν προς εσάς. Ότι ο Θεός είναι φως και σκοτία εν αυτό δεν υπάρχει ουδεμία. Εάν είπομεν ότι κοινωνίαν έχομεν μετά αυτού και περιπατώμεν εν το σκότι, ψευδόμεθα και δεν πράττωμεν την αλήθεια. Εάν όμως περιπατώμεν εν το φωτί, καθώς αυτός είναι εν το φωτί, έχουμε κοινωνία με τ' αλλήλων και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Εάν είπομεν ότι αμαρτίαν δεν έχουμε εαυτούς πλανόμεν, και η αλήθεια δεν είναι νημήν. Εάν όμως ομολογόμεν τας αμαρτίας ημών είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήσει ημάς τας αμαρτίας και να καθαρίσει μας από πάσης αδικίας. Εάν είπομεν ότι δεν αμαρτήσαμεν, ψεύτη κάμνομεν αυτόν και ο λόγος αυτού δεν υπάρχει εν ημίν. Τεκνία μου, ταύτα σας γράφω δια να μην αμαρτήσετε και αν τις αμαρτήσει έχομεν παράκλητον προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστόν των δίκαιων. Και αυτός είναι η λασμός περί των αμαρτιών ημών. Και όχι μόνο περί των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου. Και εν τούτο γνωρίζομεν ότι εγνωρίσαμεν αυτόν εάν τας εντολάς αυτού φυλάτωμεν. Ως της λέγει εγνώρισε αυτόν και τα σεντολάς αυτού δε φυλάτη, ψεύτης είναι και εν τούτο η αλήθεια δεν υπάρχει. Ως της όμως φυλάτη των λόγων του Θεού αληθώς εν τούτο η αγάπη του Θεού είναι τελειωμένη. Εν τούτο γνωρίζομεν ότι είμεθα εν αυτό. Ως της λέγει ότι μένει εν αυτό χρεωστεί καθώς εκείνος περιεπάτησε και αυτός ούτως να περιπατεί. Αμήν. Ο Ιωάννης στέλνει μια επιστολή. Το 90 μετά Χριστό είναι ο μαθητής του Κυρίου, ο ευλογημένος μαθητής του Κυρίου. Είναι ο άνθρωπος τον οποίον ο Ιησούς Χριστός αγαπούσε ιδιαίτερα και όλοι οι χριστιανοί έκτοτε τον αποκαλούν ο μαθητής, ο Απόστολος της αγάπης. Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η ευαισθησία που έχει ενώπιον του Θεού και εκδηλώνεται με μια καρδιά που είναι πλημμυρισμένη από την αγάπη. Αλλά όπως θα δούμε στη συνέχεια, καθώς θα μελετάμε τις επιστολές του, θα δούμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι η αγάπη δεν πάει χωρίς την αλήθεια. Δεν υπάρχει αγάπη εάν δεν συνδυάζεται με το Λόγο του Θεού. Οποιαδήποτε αγάπη κι αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει στον κόσμο, είναι ψεύτικη, είναι μάταιη, δεν είναι αληθινή εάν δεν συνδυάζεται με τον Ιησού Χριστό, με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όσο και αν ελπίζουμε, πιστεύουμε, επιθυμούμε, λέγουμε ότι αγαπάμε ή μας αγαπάνε ή τους αγαπάνε, τούτο να ξέρουμε εκ των προτέρων ότι είναι ψεύτικο. Και αν η καρδιά είναι πλημμυρισμένη από αυτού του είδους την αγάπη, είναι συνέστημα το οποίο ζήνει. Γι' αυτό και οι ερωτευμένοι καταρχάς είναι ερωτευμένοι. Σε λίγο σβήνουν όλα αυτά, χάνονται, ξεχνιόνται. Και βλέπετε δύο νέους παντρεύονται από έρωτα, από αγάπη και σε δύο χρόνια είναι οι χειρότεροι εχθροί. Πηγαίνουν στους δικαστές, στα δικαστήρια βρίζοντας με μίσος ο ένας τον άλλον. Και τούτο γιατί δεν υπήρξε ποτέ μες στην καρδιά τους αγάπη. Είναι σαφές ότι η αγάπη του Θεού είναι η αληθινή που μένει. Ούτε η συγγενική αγάπη, ούτε ακόμη η πατρική και η μητρική που είναι στικτώδης. Και αυτοί αν περάσουν τα χρόνια ή αν υπάρξει αντίστασης και αντίδρασης, διακόπτεται.
Η μόνη αγάπη που μένει είναι η αγάπη από Θεού. Και λέει η Γραφή και είναι βέβαιον ότι η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό μόνο όσοι είναι εν Χριστώ Ιησού είναι πλήρης, δεν υπάρχει εν Χριστώ Ιησού ουδεμία έλλειψης, γιατί αδερφοί αγαπητοί, εν Χριστώ Ιησού υπάρχει η απόλυτη αγάπη του Θεού. Και μάλιστα, όπως θα διαβάσουμε σήμερα, όταν ο άνθρωπος περπατάει στο Λόγο του Θεού, στις εντολές του Θεού, στο θέλημα του Θεού, τότε σ' αυτόνε η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη. Όχι μόνο δηλαδή απαιτείται το Ευαγγέλιο του Χριστού, ο Ιησούς Χριστός, ο Λόγος του Θεού στην καρδιά μας για να έχουμε αγάπη, αλλά όταν περπατάμε, όχι μόνο ακούμε, όχι μόνο εμπιστευόμεθα, όχι μόνο ζούμε στο Ευαγγέλιο του Χριστού, αλλά περπατάμε και στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τότε η αγάπη του Θεού μέσα μας είναι τετελειωμένη. Την πρώτη επιστολή λοιπόν, στην πρώτη του αυτή επιστολή, ο Απόστολος Ιωάννης αρχίζει με τι άλλο, με το Λόγο του Θεού. Είναι λοιπόν ο άνθρωπος της αγάπης, ο οποίος έγραψε όμως ταυτόχρονα εν αρχή ήτο ο Λόγος και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό και Θεός ήτο ο Λόγος. Γιατί είπαμε και το επαναλαμβάνουμε ότι η αγάπη για να είναι πραγματική αληθινή πρέπει να συνδυάζεται με την αλήθεια που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ο Λόγος του Θεού. Εκείνο λοιπόν λέει ο Ιωάννης το οποίο υπήρχε απ' αρχής, και αυτό που υπήρχε εξ αρχής, απ' αρχής, ήταν μόνο ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού δεν δημιουργήθηκε, δεν είναι κτίσμα, υπήρχε απ' αρχής και ήταν ο Θεός. Εν αρχή ήταν ο Λόγος και ο Λόγος ήταν παρά το Θεό και Θεός ήταν ο Λόγος. Εξ αρχής υπήρχε ο Λόγος του Θεού. Εκείνο λοιπόν το οποίο υπήρχε απ' αρχής, και έρχεται τώρα αυτό το οποίο υπήρχε απ' αρχής που είναι ο Λόγος του Θεού και το προσωποποιεί και το προσδιορίζει και το φέρνει πολύ κοντά του ο Ιωάννης. Γιατί έτσι είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτό που υπήρχε απ' αρχής, αυτό εμείς το ακούσαμε. Θαυμαστό είναι, αδερφοί αγαπητοί. Αυτό εμείς το ακούσαμε. Το Λόγο του Θεού. Και όχι μόνο το ακούσαμε, αλλά και το είδαμε. Και στο Ευαγγέλιο του λέει κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και θα ήθελα να σας το διαβάσω. Λέει «Και ο Λόγος έγινε σάρξ και κατόκισε μεταξύ ημών». Και ακούτε «Και είδομεν τη δόξαν αυτού, του Λόγου του Θεού, δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός». Είδαμε τη δόξα του Λόγου του Θεού σαν τη μορφή του μονογενούς Υιού του, που περπάτησε επί της γης πλήρης χάριτος και αληθείας, πέθανε επί της γης για τις αμαρτίες μας, αναστήθηκε επί της γης για τη δικαιοσύνη μας και τώρα βρίσκεται στον ουρανό στα δεξιά του Πατρός και μεσητεύει υπέρ πάντων των ανθρώπων. Αυτό λοιπόν που ήταν απ' αρχής, αυτό εμείς ακούσαμε, αυτό εμείς είδαμε, αυτό εμείς θεωρήσαμε. Ποια η διαφορά του είδομε από το θεωρήσαμε? Το είδαμε είναι κοντά. Το θεωρήσαμε, το είδαμε σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια. Όλη τη δόξα του Λόγου την είδαμε από κοντά. Περπατήσαμε μαζί του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και την ψηλαφίσαμε μετά την Ανάσταση. Μετά την Ανάσταση λέει «Δέστε τα χέρια μου, τα σημάδια από τα καρφιά. Δέστε τα πόδια μου, δέστε την πλευρά μου. Εγώ αυτός είμαι. Εγώ που με βλέπετε ανεστημένο, αυτός είμαι, ο απαρχής Λόγος του Θεού που γεννήθηκα κατά το σπέρμα, εξ σπέρματος μάλλον Δαβίδ, δια Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και μεγάλωσα εκεί στη Ναζαρέτ, γι' αυτό και λέγομαι Ναζωραίος, και βαπτίστηκα στον Ιορδάνη εν ύδατι από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και περπάτησα 3,5 χρόνια πλήρης χάριτος και αληθείας μαζί με εσάς,
Και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, παρέδωσα τον εαυτό μου εις τον κρίνοντα δικαίως, εις τον πατέρα μου τον ουράνιο, ο οποίος επέτρεψε στον διάβολο και στα παιδιά του να με συλλάβουνε, να με βασανίσουνε, να με μαστιγώσουνε, να με ταπεινώσουνε, να με ξεφτυλίσουνε, να με τραυματίσουνε, και επίσης εδέχθη να με υψώσουν και στο σταυρό. Και σαν τον όφη του Μωυσή, όποιος τώρα βλέπει στο σταυρό σώζεται. Αλληλούια. Και επειδή ευρέθη αναμάρτητος, δεν ευρέθη δόλος σε μένα, γι' αυτό και ο Θεός ο δίκαιος με ανέστησε. Και αφού περπάτησα 40 χρόνια, 40 μέρες μαζί με τους μαθητάς, μαζί μας, λέει ο Ιωάννης, τον είδαμε, τον ψηλαφίσαμε, τον θεωρήσαμε, τον αγγίξαμε, στην 40η μέρα τον είδαμε αναλαμβανόμενο. Και έκτοτε είναι στα δεξιά του Πατρός και προφητεύει υπερ πάντων ημών. Αυτόν λοιπόν που είναι η ζωή, που είναι ο λόγος της ζωής, αυτόν λοιπόν ο οποίος φανερώθηκε και τον είδαμε, αυτόν μαρτυρούμε και απαγγέλλομαι προς εσάς. Εκ πείρας γνωρίσαμε τον απαρχής. Εκ πείρας. Και αυτόν σας απαγγέλλομαι και αυτόν μαρτυρούμε. Εκείνο τον οποίον είδαμε και ακούσαμε, σας απαγγέλλομαι, σας μαρτυρούμε για ποιο λόγο. Και τώρα αδερφοί αγαπητοί, εδώ φαίνεται η αποστολή του Ιωάννη, των μαθητών και των χριστιανών. Γιατί αυτή είναι η ζωή μας. Αυτό το οποίο ομολογεί ο Ιωάννης, αυτό που είδαμε και εμείς τον είδαμε τον Χριστό. Μπορεί να μην τον είδαμε κατά πρόσωπο, για μας που δεν τον είδαμε και πιστέψαμε, λέει ο Χριστός, μακάρι μη ειδώντες και πιστέψαντες, αλλά τον είδαμε. Τον είδαμε μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού, μέσα από το Λόγο του Θεού. Τον είδαμε, είμαστε βέβαιοι, είναι ζωντανός. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία. Τον ακούσαμε, μας μιλάει κατηδίαν, μας μιλάει δημοσία, μας μιλάει προσωπικά. Τον ακούσαμε και αυτόν απαγγέλουμε. Αυτό σας αποκαλύπτουμε, λέει ο Ιωάννης. Για να έχετε κι εσείς κοινωνία μαζί μας. Αυτός ο λόγος τον οποίον σας αποκαλύπτουμε, αυτόν τον οποίον είδαμε και ακούσαμε, σας τον απαγγέλουμε, ώστε διαπίστεως, διότι η πίστη έρχεται εκ της ακοής, διαπίστεως κι εσείς να τον δείτε, να τον γνωρίσετε, να τον ακούσετε, και εσείς όλοι που διαβάζετε το Ευαγγέλιο του Χριστού, που ακούτε το Λόγο του Θεού, να έχετε κοινωνία μαζί μας. Να γίνετε δηλαδή ή να γίνετε και να γίνουμε όλοι μαζί ένα σώμα. Ένα σώμα. Να έχετε κοινωνία μαζί μας. Αδερφοί αγαπητοί, αυτό είναι ένα συγκλονιστικό μυστικό. Ο Λόγος του Θεού, τον οποίον απήγγειλε και απαγγέλει χιλιάδες, 2000 χρόνια τώρα κάθε χριστιανός, φέρνει σε κοινωνία με την Εκκλησία του Χριστού κάθε έναν που τον ακούει με προσοχή, τον πιστεύει και υποτάσσεται σε αυτόν. Μία εκκλησία από την πρώτη αποστολική μέχρι την τελευταία. Μία εκκλησία από το παιδί μέχρι το γέροντα. Μία εκκλησία από τον καθηγητή του πανεπιστημίου μέχρι τον αυτόν που δεν έχει τελειώσει το δημοτικό. Μία εκκλησία από τον βαθύπλουτο μέχρι τον πανφτωχό. Μία εκκλησία, μία κοινωνία. Και αυτή η κοινωνία δεν είναι μόνο μεταξύ μας. Δεν είναι μία κοινωνία όμορφη, ευλογημένη, αγία, καθαρή μεταξύ μας. Ξεχωρίσαμε από τον κόσμο. Δημιουργήθηκε μια καινούργια κοινωνία. Δημιουργήθηκε ένα καινούργιο σώμα. Αλλά αυτό το σώμα δεν έχει κοινωνία μόνο μεταξύ τους, αλλά έχει κοινωνία με τον Πατέρα, τον Υιό, του Ιησού Χριστού και το Πνεύμα το Άγιο. Αλληλούια. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Και αυτή η Εκκλησία του Χριστού δημιουργείται με το Λόγο του Θεού. Με το Λόγο του Θεού που ομολογεί
το παιδί του Θεού, που ομολογεί αυτός που τον έχει δει, που τον έχει ακούσει, που τον έχει πιστέψει, που τον έχει εμπειρευθεί, που τον έχει σώσει ο Χριστός. Αυτός βγάζει από το στόμα του λόγια ζωής αιωνίου, λόγια Θεού, τα οποία εκχέονται στους ανθρώπους, και όποιος άνθρωπος δεχτεί το Λόγο του Θεού και τον πιστέψει, γίνεται κοινωνός του Πατέρα, του Υιού και του Πνεύματος του Αγίου, μάλλον κοινωνός δια Πνεύματος Αγίου μέσα σε αυτή την Εκκλησία, ώστε μπαίνοντας σε αυτό το χώρο το μοναδικό, στο πνευματικό παράδεισο του Θεού. Το πρώτο χαρακτηριστικό του είναι πλημμυρίζει η καρδιά του από χαρά. Όταν αναγεννηθεί ο άνθρωπος δηλαδή, και όσοι έχουμε αναγεννηθεί θυμόμαστε εκείνη την ημέρα ή εκείνες τις ημέρες. Πλήρης η χαρά μας. Πλήρης. Πλήρης σε αγάπη. Όλο τον κόσμο αγαπάγαμε. Και τώρα τους αγαπάμε. Αλλά εκείνη την ημέρα ήταν μια έκρηξη. Μια έκρηξη παρουσίας Θεού. Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Ξαφνικά μακροθυμούσαμε σε όλους. Μακροθυμία, χριστότητα. Θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι σε όλους. Αγαθοσύνη. Αγαθή μέσα στην αγαθοσύνη του Θεού. Πίστης. Πιστεύουμε, πιστεύαμε στον Χριστό. Εκράτεια. Πάει ο κόσμος για μας. Μια καινούργια κοινωνία. Μεταλλήλων με τον Πατέρα και τον Γιο του, τον Ιησού Χριστό. Μέσα σε αυτή την κοινωνία υπάρχει μια επαγγελία. Και αυτή είναι η επαγγελία. Μια επαγγελία, και πάλι είπα προηγούμενα ότι είναι συγκλονιστικό μυστικό το πώς δημιουργείται η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν δημιουργείται ούτε από θαύματα, δεν δημιουργείται ούτε από ικανούς ανθρώπους, δεν δημιουργείται ούτε από χρήματα, δεν δημιουργείται ούτε από ισχυρούς ανθρώπους, δεν δημιουργείται, δεν είναι του θέλοντος, ούτε του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Η Εκκλησία δημιουργείται από το Λόγο του Θεού που βγαίνει από τα στόματα ανθρώπων που έχουν γνωρίσει τον Χριστό. Και ένας με τον άλλονε δέχονται τον Χριστό και γίνονται ένα σώμα. Και αυτό το σώμα κεφαλή έχει τον Χριστό και κοινωνία με τον Πατέρα και τον Υιό. Σε αυτή την Εκκλησία τη μοναδική υπάρχει μια πρώτη επαγγελία, συγκλονιστική. Και αυτή είναι, εγώ το γράφω, η πρώτη επαγγελία την οποία ακούσαμε από τον απαρχής και αναγγέλλομεν προς εσάς. Μία επαγγελία πρώτη μοναδική. Μία υπόσχεση πρώτη μοναδική. Ο Θεός είναι φως και σκοτία είναι αυτό, δεν υπάρχει ουδέ μία. Και εδώ είναι, αρχίζει η επαγγελία που πρέπει αφενός με να την καταλάβουμε, να την εννοήσουμε πρώτα, καταλάβουμε πρώτα, να τη γνωρίσουμε και να την πιστέψουμε και να την απολαμβάνουμε μετά. Μπαίνοντας σε αυτή την εκκλησία γνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι φως. Και δεν υπάρχει κανένα σκοτεινό μέρος. Δεν υπάρχει σκοτάδι κανένα. Τι είναι το σκότος? Το σκότος έχει τα έργα του σκότους. Έχει τους ιούς του σκότους. Το σκότος είναι εκεί που είναι κρυφά τα πράγματα. Εκεί που είναι πονηρά τα πράγματα. Στον Θεό είναι όλα φανερά. Όσα άκουσα από τον Πατέρα μου, λέει ο Χριστός, σας τα είπα. Γιατί ο Χριστός έχει κοινωνία μαζί μας. Δεν μας κρατάει μυστικά. Δεν έχει μυστικά ο Χριστός. Δεν έχει μυστικά η Εκκλησία. Δεν πρέπει να έχουμε μυστικά μεταξύ μας. Δεν πρέπει να έχουμε κρυφή ζωή. Θα φτάσουμε σε αυτό. Καταρχάς όμως, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο Θεός είναι φως. Ο Θεός αποκαλύπτεται. Αυτός είναι. Αποκαλύπτει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Αυτά είναι. Ο Χριστός μας τα λέει όλα. Μας κρύβει τίποτα. Μας λέει αυτό δεν θα σου το πω. Όπως λέμε εμείς οι άνθρωποι. Για να συνεχίσουμε. Εάν είπαμε λοιπόν ότι εμείς έχουμε κοινωνία με αυτού, με ταυτού, και έχουμε κοινωνία με ταυτού. Γιατί? Γιατί ακούσαμε, καθώς μας απηγγέλθη ο Λόγος του Θεού, τον δεχτήκαμε, πιστέψαμε και μπήκαμε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και έχουμε κοινωνία με τα λύλων. Έχοντας κοινωνία με τα λύλων, έχουμε κοινωνία με το Θεό. Ο Θεός όμως είναι φως. Και σκοτία είναι αυτό, δεν υπάρχει ουδέ μία. Εάν λοιπόν είπαμε ότι κοινωνία έχουμε με Αυτόν,
αλλά εμείς περπατούμε στο σκοτάδι, ψευδόμεθα και δεν πράττουμε την αλήθεια. Ψέματα λέμε. Δεν πράττουμε την αλήθεια, ούτε έχουμε καμία σχέση με τον Θεό, ούτε κοινωνία έχουμε με τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι φως. Αν εμείς περπατούμε στο σκοτάδι, δηλαδή, είναι πράγματα που εγώ δεν σας λέω, παραδείγματος χάρη, μη γέννητο. Αλλά εγώ θα πω τώρα ψέματα, χοντρά πράγματα για να καταλάβετε. Έχω μια φιλελάδα, αλλά δεν το ξέρετε εσείς και ούτε θα σας το πω. Από εκεί και πέρα εγώ δεν είμαι στο φως. Έχω κρύψει πράγματα. Κρύβω πράγματα. Έχω στο σπίτι μου μια τράπουλα και έρχονται οι φίλοι μου και παίζουμε καμιά φορά και ένα κουμκανάκι. Εγώ σας κρύβω πράγματα τώρα. Δεν είμαι στο φως. Εγώ με τη γυναίκα μου λέμε κρυφά πράγματα που δεν τα ξέρετε εσείς και κατηγορούμε 2-3 αδερφούς. Αλλά τους αγαπάμε όμως. Δεν σας λέω την αλήθεια. Δεν έχω κοινωνία μαζί σας. Δεν είμαι στο φως. Δεν έχω κοινωνία με το Θεό. Ο άνθρωπος δηλαδή μέσα στην εκκλησία που έχει διπλή ζωή, και να μην το πω τόσο χοντρά, που έχει κρυφή ζωή, να μην το πω τόσο χοντρά, που έχει κρυφά πράγματα μέσα στη ζωή του, αυτόματα αυτός ο άνθρωπος δεν έχει κοινωνία με τους αδελφούς. Δεν λέω ότι θα κάθομαι να σας λέω τι κάνω, αλλά λέω ότι ό,τι κάνω θα μπορούσα κάλλιστα να σας το πω. Όταν σας κρύβω κάτι, συνειδητά, είμαι πονηρός. Άλλα έχω στο μυαλό μου, άλλα σας λέω. Άλλα επιδιώκω, άλλα δείχνω. Αλλιώς με βλέπετε μέσα στην εκκλησία, αλλιώς είμαι στο σπίτι μου. Αλλιώς είμαι με τους αδερφούς, αλλιώς είμαι με τα παιδιά μου. Αλλιώς είμαι με εσάς, αλλιώς είμαι μέσα στη δουλειά μου. Όταν έχω κρυφά πράγματα, τότε δεν περπατάω στο φως. Τότε έχω κάποιο μέρος της ζωής μου στο σκοτάδι. Γιατί δεν έχω κοινωνία μαζί σας, δεν τα ξέρετε. Προσέχετε αδερφοί, θα σου πω κάτι αλλά μην το πεις σε κανέναν. Ναι. Εκείνη τη στιγμή φεύγεις από το φως. Μπήκε στο σκοτάδι. Εάν δεν θέλεις να μαθευτεί αυτό που κάνεις στη ζωή σου, αν δεν θέλεις να μαθευτεί, μπαίνεις στο σκοτάδι. Ένα πράγμα. Δεν πρέπει να το μαθαίνει κανείς. Όχι μόνο ένα. Την ελεημοσύνη και την προσευχή σου. Αυτά κατηδίαν μόνος. Και δεν ανάγκη να τα πεις σε κανέναν. Αντιθέτως να τα κρύβεις. Αλλά η ζωή μας πρέπει να είναι στο φως. Για να έχουμε κοινωνία μεταλλήλων. Ώστε όταν έχουμε κοινωνία μεταλλήλων, να έχουμε κοινωνία με το Θεό. Και συνεχίζει. Εάν όμως περιπατώμεν εν το φωτί, καθώς αυτός είναι, ο Χριστός είναι εν το φωτί, και έχουμε δηλαδή κοινωνία μεταλλήλων, τότε, να η επαγγελία η μοναδική, η συγκλονιστική, τότε το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Αυτό είναι συγκλονιστικό μυστικό. Μοναδικό. Τα αρχαία ρητά λένε τα ενίκομη ενδύμο και εν μέρη, εν γέννη είναι σωστό. Αλλά όταν λέει ο λόγος του Θεού να έχεις κοινωνία, ότι κανείς να είναι φανερός στους αδερφούς σου. Είναι ασφάλεια. Εάν κάνω κρυφά πράγματα, να ξέρω ότι δεν έχω καμία σχέση με το Θεό. Δεν θα πω τίποτα, τίποτα δεν θα πω. Έτσι, μην πεις τίποτα, τίποτα μην πεις. Πάει, τέλειωσε. Δεν έχω καμία σχέση με το Θεό. Περπατάω στο σκοτάδι. Περπατάω μακριά από την παρουσία του Θεού. Τέλειωσε. Και για να το καταλάβουμε ακόμη καλύτερα, σκεφτείτε ότι όλες οι αδικίες και όλες οι αμαρτίες και όλες οι ανομίες γίνονται κρυφά στα σκοτεινά. Αυτό έρχεται ο Θεός να μας πει τώρα. Ο χριστιανός δεν φοβάται για τη ζωή του. Και θα δούμε τώρα και παρακάτω γιατί το λέει αυτό. Ο χριστιανός δεν φοβάται για τη ζωή του. Όλα είναι φανερά. Όλα είναι καθαρά. Όλα. Και το αποτέλεσμα αυτού, το οποίο δεν κάνει για να έχει αυτό το αποτέλεσμα,
Ζει έτσι γιατί είναι χριστιανός. Ζει έτσι γιατί η αλήθεια του Ευαγγελίου έχει πλημμυρίσει την καρδιά του και η αγάπη του Θεού έχει συντρίψει την καρδιά του. Είναι φανερό σε όλα. Όταν, θυμάμαι, αδερφοί αγαπητοί, είχα αναγεννηθεί, ξανάρχισα το τσιγάρο. Το κρύβα. Δεν το ξέρε κανείς. Και μια φορά ερχόταν ένας αδερφός, μόλις τον βλέπω, αναμένω το βάσω στην τσέπη. Κόντευα να καώ ολόκληρος. Αλλά και άλλες φορές, και θέλω να το προσέξουμε αυτό, κάνουμε πράγματα νομίζοντας ότι δεν μας βλέπουν. Είναι κάποια αδερφή ή κάποιος αδερφός που μας έτσι τσίχλαμε στην εκκλησία, δεν είναι καλό. Μόλις τον πλησιάζω ή τον πλησιά, κλείνει το στόμα. Εγώ το βλέπω. Αλλά μπορεί και μην τον δω. Το κλείνει το στόμα. Για άνοιξε το στόμα σου, του λέω. Δεν ανοίγει. Άνοιξε το στόμα σου, βρε να δω. Τι έχεις μέσα στο στόμα σου. Δεν ανοίγει. Παράδειγμα είναι αυτό. Βρε άνοιξε το. Την καταπίνει την τσίχλα. Έτσι την κατάπιασε την τσίχλα. Λέει την κατάπια. Να σε πάρει ευχή. Βλέπετε όμως, αυτό είναι ένα ωραίο παράδειγμα. Αυτός ξέρει πιτσιρικάς. Καλός αδερφός. Πολύ καλός αδερφός. Έλα που του αρέσουν οι τσίχλες όμως. Πολύ καλός αδερφός. Ξέρει όμως ότι δεν αρέσει το Θεό αυτό. Και κρύβεται. Λέω τώρα. Πάω στο σπίτι μου. Δεν με βλέπει η γυναίκα μου, δεν με βλέπουν τα παιδιά μου. Κάνω κάτι που δεν είναι καλό. Ακούω την πόρτα να ανοίγει. Παπ, το σταματάω. Μη με δει η γυναίκα μου. Κάτσετε, φοβάσαι, παράδειγμα είναι αυτά, έτσι, φοβάσαι μη σε δει η γυναίκα σου, μη σε δει ο άντρας σου, μη σε δει ο αδελφός σου, μη σε δει η αδελφή σου και δεν λογαριάζεις ότι σε βλέπει ο Θεός. Δεν το λογαριάζεις αυτό καθόλου, δεν το σκέφτεσαι. Εφόσον δεν το σκέφτεσαι και δεν το λογαριάζεις, μάθε ότι περπατάς στο σκοτάδι. Και καθώς περπατάς στο σκοτάδι, δεν έχεις κοινωνία με τον Θεό. Όπως δεν έχεις κοινωνία και με τους αδελφούς σου αφού μου το κρύβεις. Ότι μασάς τσίχλα. Λέω σαν παράδειγμα. Το κρύβεις. Άρα δεν έχεις κοινωνία μαζί μου. Άρα δεν έχεις κοινωνία με τον Θεό. Άρα το αίμα του Ιησού Χριστού που καθαρίζει μάσα ο πάσης αμαρτίας σε σένα δεν έχει καμία δύναμη. Έχει κανένα αποτέλεσμα. Πάει τέλειος. Κανένα αποτέλεσμα. Αντιθέτως η επαγγελία του Θεού είναι όταν εμείς ζούμε εν το φωτί, όταν έχουμε κοινωνία δηλαδή με τα λύλων, τότε έχουμε και κοινωνία με τον Πατέρα και με τον Υιόν αυτού, τον Ιησού Χριστό, και τότε το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Ναι, αλλά ο άνθρωπος δεν είναι αμάρτητος. Γιατί θα αρχίσουμε να λέμε τις αμαρτίες μας. Για σκεφτείτε τώρα, εγώ το έχω πει, εγώ δεν θέλω να ακούω τις αμαρτίες σας. Δεν είμαι σκουπιδιοντενεκές να μου πετάτε τα σκουπίδια σας. Ούτε εσείς οι σκουπιδιοντενεκές να σου πετάω εγώ τα δικά μου τα σκουπίδια. Τις αμαρτίες μας, στον Χριστό θα τις πούμε όλοι. Αυτός είναι που, στον οποίο πρέπει να εξομολογούμεθα. Δεν έχω τόσο βάρος να κρατήσω, τόσο δύναμη να κρατήσω το δικό σου βάρος. Δεν το έχω. Ούτε θα σε εξυπηρετήσει καθόλου να μου τις πεις. Μπορούμε όμως τις αμαρτίες μας να τις πούμε στον Χριστό. Και λέει η Γραφή, εάν υπομένω ότι αμαρτία δεν έχουμε, μα αφού περπατάμε στη νύχτα, εντάξει, πέσαμε, κάναμε λάθος. Εγώ έκανα κάτι και δεν ήθελα να το δείτε εσείς. Τώρα όμως το κατάλαβα. Λέω, Χριστέ μου, συγχώρεσέ με. Τι λέω, Χριστέ μου, συγχώρεσέ με. Τι λέω, ομολογώ την αμαρτία μου στον Χριστό. Πάω και του λέω, Χριστέ μου, συγχώρεσέ με. Τι έκανα τώρα. Δεν λογάριασα τον πρεσβύτερο και δεν λογάριασα εσένα. Λογάριασα την αδερφή και τον αδερφό και δεν λογάριασα εσένα. Και τα κατάφερα να μην με δει η γυναίκα μου, να μην με δει ο αδερφός μου. Με σένα μπορώ να τα καταφέρω να μην με δεις. Συγχώρεσέ με. Και έρχεται ο λόγος του Θεού. Μην πεις ότι αμαρτία δεν έχεις. Άρα επειδή έχεις αμαρτία περπατάς στο σκοτάδι. Όχι. Επειδή αμαρτία έχεις πράγματι περπατάς στο σκοτάδι. Αλλά υπάρχει το αίμα του Χριστού που καθαρίζει μας αου πάσης αμαρτίας. Υπάρχει η εξομολόγηση.
Για να το δούμε. Εάν είπομεν ότι αμαρτίαν δεν έχομεν, εαυτούς πλανόμεν και η αλήθεια δεν είναι εν ημίν. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχω αμαρτίες. Και δεν μπορώ να δεχτώ κανέναν από εσάς να μου πει, όπως έλεγε η μητέρα μου, εγώ δεν έχω κάνει τίποτα, δεν έχω καμιά αμαρτία. Έτσι λένε οι άνθρωποι. Καμιά αμαρτία δεν έχω. Δεν έχεις καμιά αμαρτία. Τι λες, αδερφέ. Δεν θυμάμαι ένας αδερφός είχε βαφτιστεί και μόλις βαφτίστηκε τόση χαρά και βγήκε έξω και λέει, Κύριε, τέρμα από εδώ και πέρα. Δεν θα ξαναμαρτήσω. Όχι ότι θα ξαναμαρτήσεις. Κάτσετε. Μη λες και μεγάλα λόγια. Εάν πούμε ότι αμαρτία δεν έχουμε, πλανόμεν τους εαυτούς μας και η αλήθεια φεύγει από πάνω μας. Εάν όμως ομολογούμε τις αμαρτίες μας, είναι πιστός ο Χριστός και δίκαιος να συγχωρήσει σε μας. Ποιος? Όχι ο εξομολόγος μας. Δεν συγχωρεί ο εξομολόγος. Όχι ο άνθρωπος. Δεν συγχωρεί ο άνθρωπος. Εγώ το μόνο που μπορώ να συγχωρήσω εσένα είναι αν με έχεις αδικήσει και μάλιστα με πολλή προσπάθεια να βρω και χάρη από το Θεό. Τις αμαρτίες όμως στο Χριστό θα τις πας. Τις αμαρτίες μας στο Χριστό τις πάμε. Ο οποίος είναι και πιστός και δίκαιος και έχει και την ικανότητα και την αγάπη να συγχωρήσει σε εμάς όλες μας τις αμαρτίες και να καθαρίσει εμάς από πάσης αδικίας. Και αν ακόμη είπομεν ότι ποτέ δεν αμαρτήσαμε, ποτέ δεν αμαρτήσαμε, τότε αυτόν τον κάνουμε ψεύτη και θέλω να θα μείνουμε σε αυτό και ο λόγος αυτού δεν υπάρχει εν ημίν. Μην πεις δεν αμάρτησα. Σε κανέναν. Ποτέ. Είναι η δικαιολογία του Αδάμ. Αδάμ που είσαι, τι έκανες εκεί? Η Εύα με υπάτησε. Ρε εσύ τι έκανες? Δεν σε ρώτησα τι έκανε η Εύα. Εσύ τι έκανες? Η Εύα με υπάτησε. Αν δεν ήταν η Εύα που μου έδωσες εσύ, τότε δεν θα, είχαμε, δεν θα πάθαινε αυτό το κακό. Έτσι λες. Έτσι λες. Πάει στην Εύα. Εύα, τι είναι αυτό που κάνατε? Ο Όφης με υπάτησε. Άλλη από εκεί. Βρε εσύ τι έκανες? Δεν λέω τι έκανε το φίδι. Εσύ τι έκανες? Ο Όφης με υπάτησε. Εντάξει. Το πρόβλημα δεν είναι η αιτία της αμαρτίας σου. Το θέμα είναι η αμαρτία μας, αδερφοί. Τώρα αν θέλουμε να βρούμε δικαιολογίες θα βρούμε. Όμως τι ωραία διέξοδο που μας δίνει ο Χριστός για να ελευθερωθούμε από τις αμαρτίες. Πράξαμε. Όμως αυτό δεν μας δίνει το δικαίωμα. Ποιο αυτό? Ότι αν ομολογήσουμε τις αμαρτίες μας, ο Ιησούς Χριστός ο δίκαιος είναι δυνατός να μας συγχωρήσει και να μας καθαρίσει. Δεν μας δίνει το δικαίωμα ο Λόγος του Θεού για να αμαρτάνουμε. Αφού με συγχωρεί θα αμαρτήσω. Και αφού θα με ξανασυγχωρήσει πάλι θα ξαναμαρτήσω. Και αφού θα με συγχωρήσει γιατί να μην ξαναμαρτήσω? Και θα πάω και μια βόλτα να αμαρτήσω και θα γυρίσω πίσω και θα πω Κύριε συγχώρεσέ με. Αύριο το πρωί θα σηκωθώ πρωί πρωί, θα προσευχηθώ, θα πάω να ξαναμαρτήσω. Θα γυρίσω το μεσημέρι Κύριε συγχώρεσέ με. Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτό είναι πονηρά καρδία απιστίας. Αυτό είναι κάτι χειρότερο, λέγεται πονηριά. Τεκνία μου, αυτά σας τα γράφω για να μην αμαρτήσετε. Δεν σας τα γράφω για να αμαρτήσετε και να πάτε να ζητήσετε συγγνώμη. Σας τα γράφω για να μην αμαρτήσετε. Γιατί αν κάποιος αμαρτήσει, έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα τον Ιησού Χριστόν το δίκαιον. Και αυτός είναι η λασμός περί των αμαρτιών. Και όχι μόνο το δικό μας αλλά και όλου του κόσμου. Αυτό ισχύει. Αλλά δεν σας τα λέω για να πάτε να αμαρτήσετε. Σας τα λέω για να μην αμαρτήσετε. Και εδώ αδερφοί αγαπητοί, για να καταλάβουμε καλά αυτό το γεγονός, η αμαρτία τον χριστιανό τον ταλαιπωρεί. Ταλαιπωρεί τη ψυχή του χριστιανού. Ας μην μιλάει το παιδάκι, να το βάλουμε κάπου μέσα. Η αμαρτία ταλαιπωρεί το χριστιανό. Και για να το καταλάβουμε σας λέω, όταν υπάρχει ένα προβατάκι, αν του ρίξεις λάσπη δεν μπορεί να ησυχάσει. Δεν μπορεί να ησυχάσει. Θέλει να πάει να καθαριστεί, θέλει να πάει να τακτοποιηθεί. Το γουρουνάκι αν του ρίξεις λάσπη θέλει κι άλλη. Αυτή είναι η διαφορά. Και έχω πει και το άλλο το παράδειγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τις περισσότερες φορές οι αμαρτίες μας γίνονται πρώτα-πρώτα από αδυναμία.
κατά λάθος, μάλλον πρώτα, κατά λάθος, από απροσεξία. Δηλαδή περπατάω, σκοντάφτω και πέφτω. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πήγε, θα πάω να ξανασκοντάψω επίτηδες για να πέσω. Αλλά επειδή σκόνταψα και έπεσα, γίνομαι τώρα πιο προσεκτικός. Μάμε στο σπίτι είχαμε βάλει μάρμαρα, στο παλιό σπίτι που ήμουν, και όταν βγήκα έξω κόντευα να σκοτωθώ, γλίστρησα. Από τότε, όταν έβρεχε, πιανόμουν τα κάγκελα και προχωράγα. Το ότι γλίστρησα με κατέστησε προσεκτικό για να μην πέσω άλλη φορά. Γιατί η πτώση στο χριστιανό πονάει. Πονάει, έχει πόνο. Κόβω το ψωμί με το μαχαίρι. Και θέλω να κόψω, ωραία. Αλλά καθόλου παπ, κόβω το χέρι μου. Α, βάζω τις φωνές. Αυτό είναι κατά λάθος. Θα πάω στο γιατρό, θα μου το ράψει. Θα γίνει καλά. Το ότι όμως έρχεται ο γιατρός και μου το ράβει και γίνεται καλά, δεν σημαίνει ότι την άλλη μέρα θα πάω να το ξανακόψω. Γιατί πάλι θα πονέσω. Η πρώτη αμαρτία λοιπόν γίνεται κατά λάθος. Από απροσεξία. Δηλαδή απλά δεν πρόσεξα. Αλλά η άλλη αμαρτία γίνεται από αδυναμία. Δεν άντεξα. Έρχεται ένας φίλος και μου λέει πάμε να πιούμε ένα ποτηράκι. Όχι, πάμε, όχι, πάμε, πήγα στο τέλος. Εκεί στο ποτηράκι έπαιξα και τάβλη, έκανα, μου συμβεί σας λέω αυτό. Μάμα όταν είχα πρωτοπιστέψει, με παίρνουν τηλέφωνο οι φίλοι μου και μου λένε έχουμε, συναντιόμαστε κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια, οι παλιοί συμμαθητές από το γυμνάσιο. Έλα να βγούμε. Από χαρά εγώ λέω στην Άννα θα πάω, θα μιλήσω σε όλους τον Χριστό. Α, εσύ είσαι που το έλεγες αυτό. Πήγα λοιπόν, ετοιμασμένος να τους μιλήσω για τον Χριστό. Κατάντησα όλο το βράδυ να γυρίζω από μπαράκι σε μπαράκι. Και γύρισα και όχι μεθυσμένος, αλλά γιατί δεν ήπια, ήπια αρκετό, όμως ζαλισμένος. Τι έπαθα τώρα. Την άλλη χρονιά μου λέει θα έρθω, όχι σου, δεν θα έρθω. Τώρα το ξανακάνω. Έκανα λάθος, δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Αδυναμία. Δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Την έπαθα. Όμως είτε κατά λάθος είτε από δυναμία η αμαρτία πονάει. Γι' αυτό δεν είμαι αμαρτάνων αλλά είμαι αμαρτήσας. Δηλαδή αμάρτησα και μετανόησα. Και τον αμαρτήσαντα ο Χριστός συγχωρεί και καθαρεί με το αίμα του. Όχι τον αμαρτάνοντα. Ποια είναι η διαφορά? Ο αμαρτάνων είναι αυτός που αμάρτησε και θα συνεχίζει να αμαρτάνει. Με αυτόν δεν έχει σχέση ο Θεός. Ούτε το αίμα του Χριστού καθόλου. Αυτός περπατάει στο σκοτάδι. Αυτός περπατάει από μέσα στο σκοτάδι, δεν βγαίνει καθόλου. Ο λόγος του Θεού αναφέρεται σε αυτόν που περπατάει στο φως και ξαφνικά έκανε λάθος. Γλίστρησε, έπεσε. Αδυναμία. Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Πηγαίνει στον Χριστό, εξομολογείται τις αμαρτίες του. Τι σε εγκαταλείπει, ο εξομολογούμενος στις αμαρτίες του και παρετών αυτός, ελεείται τότε. Τον κάνει έλεος ο Θεός, τον καθαρίζει, τον συγχωρεί. Και το αποτέλεσμα, και εν τούτο, μέσα από αυτή τη διαδικασία της ομολογίας και της συγχώρεσης της αμαρτίας, γνωρίζομεν ότι γνωρίσαμε Αυτόν. Το γνωρίσαμε πια. Γνωρίσαμε ότι είναι πιστός, ότι είναι ο δίκαιος. Ότι όταν εξομολογούμε θα τις αμαρτίες μας συγχωρεί τις αμαρτίες μας. Ότι μας καθαρίζει πάντοτε. Και γνωρίζουμε ότι τον γνωρίσαμε επειδή δεν είμαστε από τους αμαρτάνοντας, είμαστε από τους αμαρτήσαντας και πράττουμε τις εντολές του. Αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε πόσο σοβαρό είναι να ομολογήσουμε και να έχουμε δίκιο ότι γνωρίζουμε τον Χριστό. Ότι γνωρίσαμε τον Χριστό. Είδατε τι είπε στην αρχή ο Ιωάννης. Εκείνο το οποίο ακούσαμε, είδαμε, θεωρήσαμε, ψηλοφύσαμε. Εκείνο το οποίο είδαμε, ακούσαμε, γνωρίσαμε, σας απαγγέλνω. Γνώρισες τον Χριστό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό ως προς το εξής. Το ότι γνωρίζουμε τον Χριστό. Γνωρίσαμε τι μπορεί να κάνει για μας. Και τι έκανε για μας. Και τι έχει κάνει για μας. Και μάλιστα δεν το γνωρίσαμε από περιγραφές ανθρώπων πια,
αλλά το γνωρίσαμε εκ πείρας. Αυτό είναι το μεγάλο μας μυστικό τώρα, το δικό μας. Λέει, είμαι χριστιανός εγώ, εσύ τι είσαι? Τι χριστιανός είσαι? Γνώρισες τον Χριστό? Σε αναγέννησε? Γνώρισες ότι αναγεννάει? Σε βάφτισε με πνευμάγιο? Γνώρισες εκ πείρας ότι βαφτίζει με πνευμάγιο? Σε θεράπευσε? Γνώρισες εκ πείρας ότι σε θεραπεύει? Σου μιλάει, συνομιλεί μαζί σου? Γνώρισες εκ πείρας ότι έχει φωνή και μιλάει? Ότι είναι φίλος σου? Ότι σ' ακούει? Σήμερα συνέβη κάτι πολύ ωραίο. Και λέω, ο Θεός μας παρακολουθεί και με πολύ μικρά πράγματα αποδεικνύει την παρουσία του και τη φροντίδα του. Είμαστε στον Κάλαμο, κατεβήκαμε, κουβαλήσαμε πράγματα με την Άννα να πούμε στο αυτοκίνητο για να έρθουμε κάτω από Μαρούσι. Και είχαμε αρκετά πράγματα, όχι πάρα πολλά, τα βάλαμε μέσα. Άνοιξα την πόρτα, μπήκα μέσα, βγήκα έξω, ήρθε η Άννα, έκλεισε την πόρτα, μπήκε μέσα. Με το που κλείνει την πόρτα, κατακλυσμός η βροχή. Λέω, κοίταξε να δεις. Τόση ώρα που είμαστε έξω, κράτα για να μην μας βρέξει. Και λέω, Χριστέ μου, και εγώ στα παιδιά μου αυτό θα έκανα. Όταν το βλέπα έξω, θα παίρνα μια ομπρέλα και τους έλεγα, λάτε μην βρέχεστε. Έβαλε και ο Κύριος μια ομπρέλα σε εμάς, θα μου πεις τι λες τώρα. Είναι πολύ σοβαρό και ακούστε και τη συνέχεια. Έβαλε μια ομπρέλα και μας φύλαγε. Θα μου πεις, και αν βρεχόσαι, τι θα γίνει? Και αν βρεχόταν και τα παιδιά μου, τι θα γίνει? Αλλά αφού έχω ομπρέλα, γιατί μην τη βάλω? Για να τους αφήσω να βρέχονται. Μετά λέω, κοίτα σύμπτωση, λέω, θα είναι, είπα μέσα μου. Λέω, περνάγαμε τώρα προς τα κάτω, λέει, για να πάμε λίγο από τη θάλασσα και να γυρίσουμε. Και μπροστά μας ήταν ένα φαρμακείο, ήθελα να πάρω κάτι φάρμακα. Λέω, κύριε, αν αυτό δεν ήταν σύμπτωση και είναι από σένα, βροχή τώρα, κατακλυσμός. Όταν θα γυρίσω και θα βρεθώ έξω από το φαρμακείο, πάλι να μην βρέχει. Λέω, για να δούμε. Γιατί θέλω να αγοράσω φάρμακα. Πήγα λοιπόν, γύρισα. Αλλά καθώς πέραγα το φαρμακείο, ξέχασα να πάρω φάρμακα. Χριστός όμως δεν το ξέχασε. Η βροχή είχε σταματήσει. Αδελφοί, ο Χριστός μας φροντίζει. Και προσέξτε, εγώ πιστεύω ότι αυτό μου το έκανε ο Θεός για να καταλάβω ότι μας φροντίζει και όταν δεν το έχουμε ζητήσει. Και όταν δεν το καταλαβαίνουμε. Και μας φροντίζει και στα μικρά και στα μεγάλα και σε όλα. Τώρα, τον έχουμε γνωρίσει. Τι να πω, δεν τον ξέρουμε? Δεν ξέρουμε τις ενέργειές του? Δεν ξέρουμε τη χάρη που έχει κάνει στη ζωή μας? Δεν ξέρουμε την αγάπη του? Πόσες φορές δεν του είπαμε, πες μου κάτι Χριστέ μου, και δεν μας έχει μιλήσει? Αλλά δεν είναι μόνο ότι αυτό είναι η γνωριμία μας τώρα η μεγάλη, ότι μας φροντίζει και μας προσέχει όταν του τα ζητάμε, αλλά μας φροντίζει και μας προσέχει και όταν ακόμη δεν τα ζητάμε. Εγώ θα πω και κάτι, θα διακινδυνεύσω να πω και κάτι πιο μεγάλο. Και όταν ακόμη τον ξεχνάμε. Αυτός δεν μας ξεχνάει. Και όταν ακόμη δεν τον λογαριάσουμε. Αυτός πάντοτε μας λογαριάζει. Όταν ο άσωτος Υιός έφυγε από το σπίτι του πατέρα, ο πατέρας ποτέ δεν τον ξέχασε. Και πάντοτε τον περίμενε. Τι ωραίο που είναι, αδερφοί, να ξέρουμε. Εγώ το έχω ζήσει πολλές φορές. Γιατί όλοι έχουμε κάνει λάθος. Ότι έκανα αυτό το λάθος. Βιάζομαι να πάω σπίτι, να μπω μέσα στο δωμάτιο, να κλείσω την πόρτα γιατί ξέρω ότι εκεί με περιμένει, Θεέ μου. Το ξέρεις ότι σε περιμένει? Σε περιμένει. Σε περιμένει να του πεις, Χριστέ μου, λάθος μου σκεματά έκανα. Πώς με δέχεσαι? Σε δέχεται. Μα συνεχίζει να μ' αγαπάς? Συνεχίζει. Και δεν σταματάει η αγάπη του. Δεν σταματάει. Περιμένει να ακούσει τη φωνή μας. Περιμένει να ακούσει την παράκλησή μας. Περιμένει να επιστρέψουμε. Και μάλιστα λέει και κάτι που είναι συγκλονιστικό, τι να σας πω. Όπου επερίσευσε η αμαρτία, εκεί υπέρ επερίσευσε η χάρη του Χριστού. Απίστευτο. Τον γνωρίζουμε. Αλλά η απόδειξη ενώπιον του Θεού και όλων των δυνάμεων, πνευματικών, επιγείων, επουρανίων και καταχθονίων, είναι ότι περπατάμε, ακούτε πως το λέει, εν τούτο ως της όμως φυλάτη το λόγο αυτού, όχι λάθος, εν τούτο γνωρίζομεν ότι εγνωρίσαμεν αυτόν, εάν τα εντολάς αυτού φυλάτωμεν. Και συνεχίζει όμως,
Όποιος λέγει εγνώρισα αυτόν, σαν και εμένα τώρα, και σαν και εμάς, και τα σεντολάς αυτού δε φυλάτη, ψεύτης είναι. Και αλήθεια δεν υπάρχει σε αυτόν. Εάν λοιπόν λέω τον γνώρισα, και αλήθεια είναι ότι τον γνώρισα, αλλά αν δεν φυλάω τις εντολές του, λέω ψέματα. Όχι κάνω λάθος, γιατί αυτός που κάνει λάθος, κάνει λάθος. Αλλά λέω ψέματα, ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω. Λέω ότι τον γνώρισα, αλλά δεν περπατάω στο θέλημά του. Και δεν υπάρχει αλήθεια μέσα μου. Είμαι ψεύτης. Και ο ψεύτης δεν έχει βασιλεία ουράνια. Η αλήθεια δεν μένει μέσα του. Όποιος όμως, προσέξτε τώρα, το πρώτο ήταν οι εντολές του. Όποιος φυλάτει τα εντολάς του, ομολογεί ότι το γνωρίζει. Όποιος φυλάτει το λόγο του, μένει στο λόγο του, τότε αληθώς η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη εν αυτό. Θυμάστε πως αρχίσαμε με την αγάπη, μαθήσεις αγάπης. Η αγάπη όχι η ανθρώπινη, όχι η συναισθηματική, η αγάπη που συνδυάζεται με το Λόγο του Θεού. Εάν λοιπόν φυλάς το Λόγο του Θεού, τότε μέσα στη ζωή σου, στην καρδιά σου, η αγάπη του Θεού είναι τελεία. Τελεία, τελεία. Και απολαμβάνεις την αγάπη του Θεού χωρίς ψεγάδι και εκφράζεις την αγάπη σου προς το Θεό χωρίς ψεγάδι, γιατί δεν είναι να είμαστε και να λέμε, και καλά κάνουμε που το λέμε, σ' αγαπώ Χριστέ μου, αλλά σκοπός είναι να μην λέμε και ψέματα. Να μην λέμε σ' αγαπώ και να μην τον αγαπάμε. Να μην λέμε ψέματα, να λέμε σ' αγαπώ και να είναι αλήθεια, γιατί μένουμε στις εντολές του, στο λόγο του. Περπατάμε στο λόγο του. Όποιος, και ακούτε τώρα, εν τούτο γνωρίζομεν το επόμενο, εν τούτο γνωρίζομεν ότι είμεθα εν αυτό, ότι είμεθα μέσα σε αυτόν, εν τούτο το γνωρίζομεν. Γιατί όποιος μένει σε αυτόν χρεωστεί, καθώς εκείνος περπάτησε και αυτός κατά τον ίδιο τρόπο να περπατάει. Ξέρεις τι θα πει να μένεις στο Χριστό, να κατοικείς στο Χριστό, να είναι, να είναι το σπίτι σου ο Χριστός. Αλληλούια. Να μένεις εν αυτό. Αδελφοί αγαπητοί, σήμερα ο λόγος του είχε πολύ ωραίες υποσχέσεις αλλά και διαπιστώσεις. Πρώτον, την κοινωνία μεταλλήλων με το Θεό, ώστε το αίμα του Χριστού να καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Ύστερα, επειδή δεν ήμασταν αμάρτητοι, να εξομολογούμεθα τις αμαρτίες μας, ώστε αυτός που είναι δίκαιος και πιστός να τις εξαφανίζει. Και το γεγονός δεν είναι ότι δεν μπορούμε να, ότι εφόσον εξομολογούμεθα ότι θα αμαρτάνουμε, να μην αμαρτάνουμε. Αν αμαρτήσουμε να πάμε στο Χριστό. Όμως από εκεί και πέρα, αυτή η πορεία δείχνει σε μας και δίνει σε μας τη βεβαιότητα του αν τον γνωρίσαμε, αν τον ξέρουμε, αν είναι φίλος μας, εάν είναι αυτός που πραγματικά φροντίζει για τον κάθε έναν από μας. Και εφόσον τον γνωρίσαμε, να μένουμε σε αυτόν. Να μένουμε μέσα στο Χριστό. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό? Μέσα στο Χριστό. Και το ξαναλέω, μέσα στο σώμα του Χριστού. Το ξαναλέω, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Το ξαναλέω, ο κατοικών υπό τη σκέπη του υψίστου, υπό τη σκιά του παντοκράτορος διατρίβει. Και ποιος είναι αυτός που γνωρίζει το Χριστό και μένει στο Χριστό και η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη μέσα του? Αυτός που ακούει το Λόγο του Θεού, πιστεύει το Λόγο του Θεού, φυλάτει το Λόγο του Θεού
και απαγγέλει το Λόγο του Θεού. Αυτή είναι η ζωή μας. Ακούμε, όχι μια φορά, κάθε μέρα. Στη διδαχή των Αποστόλων μένουμε. Ακούμε το Λόγο του Θεού. Τον αποδεχόμαστε ότι είναι αλήθεια. Τον πιστεύουμε ότι είναι αλήθεια. Τον εκτελούμε γιατί είναι αλήθεια, ώστε η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη μέσα μας. Τον απαγγέλουμε σαν αλήθεια. Έχουμε πολύ καρπό και θα έχουμε και πολύ μισθό. Γιατί θα μένουμε μέσα σε αυτόν. Αμήν. Αμήν.